Αν δυσκολεύεσαι να βρεις το σκοπό της ζωής σου, αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση στην ερώτηση «Γιατί βρίσκομαι εδώ, ποιο είναι το γιατί μου», τότε δες με προσοχή αυτό το βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα σε βοηθήσω να βρεις το σκοπό σου, το γιατί σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Έχεις κάνει ποτέ στον εαυτό σου την ερώτηση «Ποιος είναι ο σκοπός μου, γιατί βρίσκομαι εδώ, τι μπορώ να προσφέρω για το οποίο οι άνθρωποι θα με θυμούνται ακόμα και όταν φύγω από αυτή τη ζωή»? Η αλήθεια είναι πως αυτή η ερώτηση είναι καθοριστική για κάθε άνθρωπο. Γιατί η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι που δίνει νόημα σε οτιδήποτε κάνουμε καθημερινά. Οι άνθρωποι από τη φύση μας είμαστε όντα τελεολογικά. Δηλαδή όντα που οποιαδήποτε ενέργειά μας θέλουμε να οδηγεί σε κάποια συγκεκριμένη κατάληξη. Όταν ξυπνάμε το πρωί, υπάρχει μια δύναμη που μας κινητοποιεί να δράσουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Αυτή η δύναμη, ωστόσο, δεν προέρχεται μόνο από την ανάγκη για επιβίωση. Τι εννοώ με αυτό? Κάθε ζώο σε αυτόν τον πλανήτη αναγκάζεται κάθε πρωί που ξυπνάει να αναζητήσει τροφή. Είναι μια ανάγκη επιβίωσης. Με τον ίδιο τρόπο και οι πρωτόγονοι άνθρωποι όταν ξυπνούσαν έπρεπε αναγκαστικά να πάνε για κυνήγι για να επιβιώσουν. Το κυνήγι αποτελούσε τη δράση και η εξασφάλιση τροφής αποτελούσε το σκοπό αυτής της δράσης. Οι άνθρωποι όμως, σε αντίθεση με τα άλλα ζώα, έχουν την ανάγκη να δώσουν και ένα πνευματικό σκοπό στη ζωή τους. Να νιώσουν ότι η ζωή έχει ένα νόημα το οποίο ξεπερνάει την ικανοποίηση των απλών αναγκών. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Ως εξής. Όταν οι άνθρωποι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τροφή, στέγη, ίδρυυση, περίθαλψη και οτιδήποτε άλλο, δεν σταμάτησαν εκεί. Προχώρησαν στη φιλοσοφία, στις τέχνες, στη συγγραφή, στην καταγραφή της ιστορίας, στην κοινωνική αλληλεγγύη και όλα αυτά δείχνουν ότι οι άνθρωποι απέκτησαν ένα νέο σκοπό. Και αφού κατέκτησαν τον κόσμο της γης, αποφάσισαν να εξερευνήσουν και το διάστημα. Γιατί λοιπόν έκανα όλη αυτή την εισαγωγή? Γιατί ήθελα να σου δείξω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να αναρωτιέσαι ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός της ζωής σου. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου απλές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις το σκοπό της δικής σου ζωής. Πρώτον, αποδέξου ότι ο σκοπός της ζωής σου πιθανόν δεν θα αποκαλυφθεί μπροστά σου με τον τρόπο που ίσως να περίμενες. Ο σκοπός της ζωής σου ίσως δεν είναι μια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που θα έρθει ξαφνικά στο μυαλό σου και θα δώσει λάμψη στα πάντα. Τα social media αλλά και οι ταινίες κάνουν τους ανθρώπους να νομίζουν ότι για να είναι σημαντικοί πρέπει πρώτα να έχουν καθορίσει το μέγιστο σκοπό της ζωής τους. Και αυτό προκαλεί ενοχές στους ανθρώπους που ζουν χωρίς ακόμα να έχουν ανακαλύψει αυτό το μέγιστο νόημα για τη ζωή. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Πολύ σπάνια συναντάς κάποιον άνθρωπο ο οποίος σε μια μαγική στιγμή ανακάλυψε ποιο είναι το καθήκον του και ο σκοπός της ζωής του. Αποδέξου λοιπόν ότι ο κάθε άνθρωπος βρίσκει το σκοπό του με διαφορετικό τρόπο. Αυτή η αποδοχή θα σε απελευθερώσει από το άγχος ότι θα πρέπει άμεσα να βρεις ποιος είναι ο σκοπός της δικής σου ζωής. Και αυτή η απελευθέρωση θα σου επιτρέψει να ζήσεις πολύ περισσότερο την κάθε στιγμή της ζωής. Και η κάθε στιγμή από μόνη της ίσως σου δείξει σε τι είσαι καλός, σε τι μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου και τους άλλους γύρω σου και τελικά ποιος είναι ο σκοπός σου. Δεύτερο βήμα είναι να παρακολουθήσεις ποιες είναι οι αυθόρμητες τάσεις του εαυτού σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και δες τι σου αρέσει ήδη να κάνεις στην καθημερινότητά σου. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι αυτό που σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, αυτό θα πρέπει να κάνεις και ως επάγγελμα. Δεν ξέρω αν ισχύει απόλυτα αυτό, αλλά θα σου πω το εξής. Οτιδήποτε κάνεις με ευχαρίστηση θα μπορούσε να μετατραπεί σε σκοπό της ζωής σου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι τον ελεύθερο σου χρόνο παρακολουθείς βίντεο αυτοβελτίωσης και ας πούμε ότι όταν τα παρακολουθείς, νιώθεις όμορφα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βίντεο έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην πορεία της ζωής σου και προσθέτουν αξία στην καθημερινότητά σου. Και ας πούμε ότι στη συνέχεια στέλνεις αυτά τα βίντεο σε ένα φίλο σου και ότι αυτός ο φίλος σου βιώνει τα ίδια όμορφα συναισθήματα παρακολουθώντας αυτά τα βίντεο, όπως συνέβη και στη δική σου περίπτωση. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά μπορείς να μετατρέψεις αυτό που μόλις περιέγραψα σε σκοπό της ζωής σου. Επίτρεψέ μου να σου το αναλύσω. Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σελίδα στο Instagram, στην οποία να ενημερώνεις τους ακολούθους σου για βίντεο που ανεβάζουν άλλοι δημιουργοί από όλο τον κόσμο. Και οι ακολούθοι σου θα έβλεπαν ένα βίντεο και θα βίωναν και εκείνοι τα ίδια θετικά συναισθήματα που βίωσες και εσύ και ο φίλος σου που είδατε το συγκεκριμένο βίντεο. Αυτά τα βίντεο λοιπόν έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ακολούθων σου, όπως έχουν και στη δική σου ζωή. Αυτό σημαίνει ότι με τη σελίδα σου στο Instagram θα βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώσουν χαρούμενοι και θα είχες αντίκτυπο στη ζωή τους.
Αν αυτό δεν είναι σκοπός ζωής, τότε τι είναι? Φαντάσου αυτή η σελίδα να έχει 100.000 ακόλουθους, στον οποίο τη ζωή θα είχες θετικό αντίκτυπο. Αυτό σημαίνει ότι θα έκανες πιο χαρούμενο τον αριθμό κατοίκων μιας μεγάλης πόλης. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Evan Carmichael, ένας δημιουργός στο YouTube από τον Καναδά. Ξεκίνησε ένα κανάλι στο οποίο έπαιρνε διάφορα βίντεο αυτοβελτίωσης και τα συνδύαζε φτιάχνοντας λίστες με top 10 θέματα. Top 10 τρόποι για να απαλλαγείς από το άγχος ή 10 κανόνες για την επιτυχία από τον Gary Vaynerchuk. Και ουσιαστικά έφτιαξε ένα κανάλι στο οποίο δεν βάζει δικά του βίντεο, αλλά χρησιμοποιεί το περιεχόμενο άλλων, αλλά μέσα από αυτό εμπνέει πάρα πολύ κόσμο. Τι εννοώ πάρα πολύ κόσμο? Έχει 3 εκατομμύρια subscribers. Τι ήθελα να σου πω με αυτό το παράδειγμα? Ότι αν απλά παρατηρείς την καθημερινότητά σου και βρεις έστω και ένα στοιχείο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα, ότι αυτό θα μπορούσε να το μετατρέψεις σε σκοπό της ζωής σου. Πριν σου δώσω ένα τελευταίο tip, να σου πω ότι στο masterclass που πραγματοποίησα για το πώς να σχεδιάσεις ένα πλάνο καθημερινής δράσης, μιλάω για την αξία του να γνωρίζεις πού πηγαίνεις στη ζωή και στην επιχείρησή σου. Σίγουρα ο στόχος και ο σκοπός δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά αν δεν έχεις καν κάποιο στόχο για αυτά που κάνεις, τότε θα δυσκολευτείς να βρεις το σκοπό σου. Στο πρώτο μέρος του masterclass σου δίνω κάποιες πολύ καλές ερωτήσεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν όχι μόνο να βρεις το στόχο σου, αλλά και να δεις τι είναι σημαντικότερο πέρα από τους οικονομικούς ή υλικούς στόχους. Για να παρακολουθήσεις το masterclass, μπες στο greekcoach.gr/plano, βάλε τα στοιχεία σου και έλεγξε το email σου για το μάθημα. greekcoach.gr/plano. Τέλος, θα ήθελα να σου δώσω ακόμα ένα tip. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη για σένα αν δοκιμάζεις συνεχώς νέα πράγματα. Αν ξεκινήσεις καινούργιες δραστηριότητες, μπορείς σε αυτή τη φάση της ζωής σου να νιώθεις ότι δεν υπάρχει κάτι στην καθημερινότητά σου που να σε ευχαριστεί. Το να ξεκινήσεις λοιπόν να ασχολείσαι με καινούργια πράγματα μπορεί να είναι η λύση που ψάχνεις. Αν ας πούμε ξεκινήσεις μια καινούργια δουλειά ή ένα καινούργιο χόμπι, θα παρατηρήσεις τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει σε αυτό. Κρατώντας τα θετικά στοιχεία από καινούργιες ενασχολήσεις, θα μπορούσες σιγά σιγά να συμπληρώσεις το puzzle του σκοπού της ζωής σου. Και να θυμάσαι ότι ο σκοπός της ζωής σου δεν είναι απαραίτητα ένα πράγμα. Δεν είναι ότι θα έχεις απαραίτητα ένα γιατί. Όλα είναι μια λυσίδα. Από το πώς θα αναθρέψεις τα παιδιά σου μέχρι το πώς θα βοηθήσεις τη βελτίωση της πόλης ή της χώρας σου. Γι' αυτό σου είπα πριν από λίγο ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι ένα puzzle αποτελούμενο από πολλά διαφορετικά κομμάτια που το καθένα παίζει τον ρόλο του. Το να ανακαλύψεις το σκοπό της ζωής σου, τελικά καταλήγεις στο να βρεις αυτά τα ένα ή δύο πράγματα που είναι μεγαλύτερα από εσένα και μεγαλύτερα από αυτούς που βρίσκονται γύρω σου. Αξίες που θα καθορίσουν τις προτεραιότητές σου και θα καθοδηγήσουν τις δράσεις σου. Δεν έχει να κάνει με το να πετύχεις κάτι τεράστιο, αλλά περισσότερο να βρεις έναν τρόπο να αξιοποιήσεις καλύτερα τον περιορισμένο χρόνο που έχεις εδώ. Και για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ, να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να σκεφτείς πέρα από τον εαυτό σου, πάνω από τον εαυτό σου και παραδόξως να σκεφτείς και τον κόσμο χωρίς εσένα. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και πάτα το κόκκινο κουμπί για να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου αλλά και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Θα χαιρόμαι να μοιραζόσω στα σχόλια το δικό σου σκοπό της ζωής, αν τον έχεις βρει ή αν ακόμα τον ψάχνεις, γράψε ότι ακόμα τον ψάχνεις. Ακολούθησε τις οδηγίες από το σημερινό μάθημα, βρες το σκοπό της ζωής σου. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο greekcoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.